Είχαμε πρόσφατα αυτό το περιστατικό με τον συμπαθέστατο ηθοποιό και πολύ γνωστό τον Στέλιο Ντομάινα, όπου στη γειτονιά του που επιμένει να ζει και πολύ καλά κάνει ο άνθρωπος, δέχτηκε μια βίαιη επίθεση από άλλο δαπάνη. Βρε Σπύρο, από τη μία κάνεις μήνυση και από την άλλη λες δεν με ενδιαφέρει και την αποσύρεις. Ξεκίνησες να κάνεις κάτι και μετά το. Δηλαδή είναι οι προσωπικότητες πρέπει να έχουν και ένα κύρος. Σε ενόχλησε αυτό, ε? Με ενόχλησε αυτό που έκανε αυτό το παλικάρι. Μήπως θα πάνε στην ταραχή του, το συμβούλευσαν. Δεν ξέρω, δεν μου άρεσε ο τρόπος που το έκανε. Δηλαδή από τη μία τρέχεις και βγαίνεις στα καράτια και λες με ληστέψανε. Και από την άλλη, που δεν θέλω να πάθει κακό, να το αποσύρω, μα είναι δυνατόν τώρα. Δηλαδή, τι ψάχνουμε για να βγούμε στο κανάλι, σε παρακαλώ πολύ. Δεν μου άρεσε η συμπεριφορά τώρα. Θεωρείς ότι δεν εκμεταλλεύτηκε ένα περιστατικό ο ίδιος για να. Μα έτσι φάνηκε στην τηλεόραση και δεν μου άρεσε. Ένα προφίλ άλλο. Μα δεν μου άρεσε εμένα αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, μπορεί να είμαι παράξενος εγώ. Αλλά έχω μάθει να τα λέω με το όνομά του και θα τα λέω γιατί να κρύβουν πίσω από το δάχτυλο.